Ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό, ατμοσφαιρική. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο ακριβώς σκεφτήκαμε. Ατμόσφαιρα. Νίκος Πανόπουλος, Γιάννης Αποστολίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, γνωρίζετε στο ελληνικό κοινό έναν άνθρωπο που έχει απίθανο έργο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γνωστός στην Ελλάδα για το τι έχει κάνει στην ζωή του. Ακριβώς. Αφορά το έργο 12, τις τελευταίες 12 ώρες του Roger Casement. Ο Roger Casement θεωρείται ο πατέρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολύ γνωστό. Στην Ιρλανδία, μάλλον στη μισή Ιρλανδία, θεωρείται εθνικός ήρωας, γιατί πάλεψε και αγωνίστηκε για την ελευθερία της Ιρλανδίας. Υποστήριξε τα ανθρώπινα δικαιώματα με το να γράφει εκθέσεις εναντίον των αποικιών του Λεοπόλδου, του Δεύτερου, στο Κόγκο. Όλα αυτά τα γνωστά εγκλήματα δηλαδή που γίνανε τότε. Και πήρε τίτλο. Τίτλο του Υπότη. Η ειρωνία είναι ότι αντιτάχθηκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία που του έδωσε αυτό τον τίτλο με το να πάει μαζί με τον Κάιζερ εκείνη την εποχή, δηλαδή ουσιαστικά να πάει εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για να ελευθερώσει την πατρίδα του. Και έτσι ο Roger Casement στις τελευταίες 12 ώρες του μέσα στο έργο, στο κελί, εξομολογείται όλη του τη ζωή στον πατέρα Κάρεϊ, ο οποίος είναι ιστορικό πρόσωπο και είναι ο πάστορας, ο εφημέριος της φυλακής. Αυτές τις 12 ώρες, άρα, βλέπουμε επί σκηνής. Γιατί τις τελευταίες 12 ώρες και όχι ένα έργο για όλη τη ζωή? Γιατί εκεί συμπυκνώνεται. Και εκεί λέει τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και εκεί ουσιαστικά γίνονται και περισσότερες αποκαλύψεις, εκεί γίνονται οι περισσότερες καταγγελίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα η σχέση του μελοθάνατου με τον άνθρωπο που πάει να τον εξομολογήσει. Πολλές φορές είναι ιερέας, πολλές φορές είναι καθολικός, ναι. Ορθόδοξος, μπορεί να είναι ένας συγκρατούμενος. Έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον αυτή η σχέση. Ναι. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε κάποια ζητήματα. Εκεί πέρα ακριβώς βλέπουμε την εναλλαγή και τη μεταστροφή που υπάρχει στον ψυχισμό ενός πάστορα, ο οποίος έχει συνηθίσει αυτά τα περιβάλλοντα, έχει συνηθίσει τις τελευταίες ώρες όλων των ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί είναι σε θάνατο. Είναι η καθημερινότητά του. Αφού είναι σε μια φυλακή που γίνονται εκτελέσεις, το κάνει συχνά προφανώς. Ναι, μπαίνει λίγο στη διαδικασία το ότι κάπως συνηθίζεται μια κατάσταση, ενώ δεν θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, του αλλάζει τη ζωή ο Casement. Με αυτά που έχει πει, με αυτά που έχει κάνει, με αυτά που το αποκαλύπτει, με αυτά που αγγίζει μέσα του. Και με αυτά που του δείχνει στους ανθρώπους. Γιατί του αλλάζει τη ζωή, όχι εσείς προσωπικά. Ναι, ο ήρωας. Ναι, ναι, ο Roger Casement του αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία. Νομίζω ότι θέτει σε αμφισβήτηση όλες τις αξίες του, αυτές τις συντηρητικές αξίες που μπορεί να έχει ένας εφημέριος εκείνης της εποχής. Βλέπει καταρχήν μέσα από τα ίδια τα μάτια του Casement και από αυτά που έχει ζήσει ο Casement, βλέπει την ίδια τη σχέση μαζί με την εξουσία που έχει η Εκκλησία. Και είναι φυσικό να αισθάνεται περίεργα γι' αυτό, γιατί τα περισσότερα εγκλήματα ήταν σε συνεννόηση. Ή αν θέλετε, με κάποια υποβοήθεια με την Εκκλησία. Οπότε αυτό από μόνο αρχίζει και... Επίσης, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Casement ήταν ομοφιλόφιλος. Αυτή του ιδιότητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση βέβαια με τις αξίες της εποχής και της Εκκλησίας και όλα αυτά. Ναι. Και βέβαια η προδοσία, ο τρόπος που ο Casement, ο τρόπος που τον συλλάβανε ήταν ακριβώς λόγω των παθών του. Γιατί του φυτέψανε έναν εραστή, ο οποίος ήταν προδότης οι Άγγλοι και αποκάλυπτε όλες τις κινήσεις στους Άγγλους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στο φινάλε, ας πούμε, ο Roger Casement έχει ένα μονόλογο στο τέλος που λέει ότι τα πάθη μου, είτε αληθινά είτε φανταστικά, γι' αυτά με σκοτώνουν. Όχι επειδή είμαι επαναστάτης, αλλά ουσιαστικά επειδή είμαι ομοφιλόφιλος. Εν τέλει, δηλαδή, προδίδεται από τα ίδια του τα πάθη. Και... Εξοχή, τι θεωρείτε... Ναι. Έτσι όπως το λέμε, ότι είναι τα πάθη του, λες και είναι κάτι... Ναι. Τα πάθη για την εποχή. Ναι. Για την εποχή. Ήταν πάθη. Προφανώς. Εξομολογώντας τον
τον ήρωα της... Κέισμεντ. Τον ήρωα της παράστασης, καταλαβαίνετε τι κάνει έναν άνθρωπο να κάνει ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι μια φωτιά που καίει μέσα στον καθένα. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο τυχερός, ο Κέισμεντ, ο οποίος βρήκε τον τρόπο και το θάρρος να κάνει αυτό το βήμα που ουσιαστικά τον ξεχωρίζει από τους ανθρώπους. Είναι όμως, πάντα προσπαθούμε να βρούμε τη στόφα του ανθρώπου που παίρνει το βάρος στις πλάτες του. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μια συγκυρία, είναι η ανάγκη του, είναι η ζωή του, είναι το πώς γεννήθηκε, το πώς μεγάλωσε, τι είναι, είναι όλα μαζί. Είναι το σθένος, είναι η ψυχή, είναι οι αξίες. Είναι η στόφα. Είναι η στόφα του ανθρώπου. Τι συναισθήματα προκαλεί μια τέτοια παράσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι έντονη και έχει πάρα πολλά ζητήματα. Είναι πάρα πολύ, γι' αυτό και είμαστε και λίγο άφωνοι αυτή τη στιγμή. Όταν πρέπει να περιγράψεις κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που το παίζεις και υποτίθεται το ενσαρκώνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση σου. Σχεδόν τρέμεις. Γιατί απλά δεν περιγράφεται μια τέτοια προσωπικότητα. Δεν περιγράφεται. Μιλάμε για πολύ μεγάλη προσωπικότητα και μιλάμε για μια εποχή που δεν χωράει ο νους του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτά που έκανε. Σχεδόν πήγε σαν το πουλάκι στο κλουβί, πώς να σας πω. Δηλαδή, σχεδόν θυσιάστηκε. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μένει κανείς άφωνος και το μόνο που βλέπει είναι ένα αυτό φωτο on, το οποίο πήγε κατευθείαν με θάρρος στη θηλιά. Με αυτά που έκανε. Αγωνίστηκε για τον άνθρωπο. Αγωνίστηκε για την ανθρωπότητα, αγωνίστηκε για την πατρίδα του, αγωνίστηκε για την ίδια του την αξιοπρέπεια. Αυτό μένει εν τέλει από αυτή την προσωπικότητα και είναι κάτι το οποίο για μένα είναι αρχέτυπο ο ρόλος. Δεν είναι απλά ένας ρόλος. Συχνά παίζω και μιλώντας εδώ, κοιτάζοντας τα δικά του μάτια, βλέπω απέναντι και τα μάτια του Ρότζερ. Να μου λέει πες κι εσύ, πες τα. Δεν είναι απλά ο ρόλος, δεν είναι πέρα από μένα ή από τις ερμηνείες ή από τον σκηνοθέτη ή και από το ίδιο το έργο ακόμα. Είναι αυτή η προσωπικότητα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι σαν ζωντανή, ξέρετε. Πάρα πολύ που γίνεται αυτή η παράσταση, γιατί δεν τον γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής, και μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω με αφορμή εσάς. Και είναι πολύ σημαντικό να έρθει κάποιος να δει και να μάθει τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τότε για τα δικαιώματα και πώς διεκδικούσε και πώς πάλευε. Έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα? ή αλλάζουν απλά λίγο τα πρόσωπα, ο Γιάννης μπορεί να πει γι' αυτό, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο πιο σκαιός στις προσεγγίσεις μου. Θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος πάλεψε και ουσιαστικά θυσιάστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι βλέπω ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα ημέρα. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να μιλήσεις, να φωνάξεις, που δεν μπορείς ο ίδιος να το κάνει τόσο πολύ. Ναι. Αν πεις ότι κι όμως γυρίζει, μπορεί να μην σε σταυρώσουν, αλλά δεν πάει να πει ότι θα αλλάξει και τίποτα, έτσι. Να φωνάξεις πού? Ναι. Η ελευθερία του λόγου είναι λίγο μικρή στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ, θα σου δίνουμε εμείς τώρα την ευκαιρία. Αυτό το βήμα, Αντζελίνα και Αλέξανδρε, είναι σπουδαίο. Να μπορεί να μιλήσει κανείς για μια παράσταση που κάπου αλλού θα ακούγονταν δυσπρόσιτη, ομολογώ. Δεν είναι όμως. Είναι ένα βιογραφικό δράμα απόλυτα άμεσο. Απόλυτα άμεσο. Και νομίζω ότι οι θεατές το προσλαμβάνουν άμεσα κι αυτοί. Και γι' αυτό υπάρχει και δεύτερος χρόνος συνεχούς επιτυχίας σε κάτι τόσο σκοτεινό. Στην πραγματικότητα είναι λαμπερό. Όλοι μας κρατάνε με ένα φως. Πρέπει να κρατάμε ένα φως μέσα σε αυτό το σκοτάδι που ζούμε. Και ο Ρότζερ είναι ένας φάρος. Ξεκινάτε αυτή την Παρασκευή. Ναι. Την δεύτερη διαδρομή. Το δεύτερο κύκλο παραστάσεων, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Κάθε Παρασκευή. Μάλιστα. Κάθε Παρασκευή στις 9. 9 και 4. 9 και 4. Θέατρο Δρόμος. Θέατρο Δρόμος Αγίου Μελετίου και Κυκλάδων. Οι συντελεστές. Σκηνοθέτης μας είναι ο Εμμανουήλ Μαύρος. Μας έδωσε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε αυτό το σπουδαίο έργο. Ο συγγραφέας του έργου είναι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, ένας υπέροχος άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και είναι το πρώτο του θεατρικό έργο. Το οποίο πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει και ένα ενδιαφέρον και από την Ιρλανδία. Μήπως πάμε κάποια στιγμή να το παίξουμε. Πάρα πολύ. Θα δούμε, εκεί είναι υπό συζήτηση ακόμα. Νίκος Πανόπουλος, Γιάννης Αποστολίδης, Ήρα Δαμίγου, Σάββας Πογιατζής. Βοηθός σκηνοθέτη Ήρα Δαμίγου.
Art director σκηνικά Ρένα Σανταμούρη. Ακριβώς. Κοστούμια Ρένα Σανταμούρη επίσης και Μάγδα Καλωρίτη. Και η Μάγδα, ναι. Alan Gray μουσική. Ναι. Φώτα Χριστίνα Φυλακτοπούλου. Και φωτογραφίες. Η Χριστίνα Φυλακτοπούλου μας έκανε υπέροχες φωτογραφίες. Μουσική επιμέλεια και έρευνα ιστορικών αρχείων ο κύριος Μαύρος. Ναι. Αυτά. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Όλα. Κάθε Παρασκευή στις 9:15. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Ευαγγελίνα και Αλέξη.